ανακοινώσουμε τη συμμετοχή. Έχουμε τελικά 34 ομάδες στην εκείνη. Μπήκαν στο σόλ. Αναλαμβάνω 34 ομάδες στην εκκίνηση και έπαιξαν στη σόλο. Θα φωνήσουμε μία-μία ομάδες για να πάρουν θέση στο χώρο εκκίνησης. Μπράβο, Άννα! Μπράβο, ρε Σιάννα! Μπράβο, ρε Σιάννα! Αφωμένη την καριέρα, αλλά ήρθε. Κάτσε να πάω λίγο τώρα. Έπασε, χτύπησε, συγγνώμη. Μπράβο! Κοίταξε το κεφάλι σου, είναι γίνεται τρίτη. Δεν μπορώ να στην πούλα πολύ. Άκη, έχει κι άλλους. Θα πρέπει να είστε βέβαια προσεκτικοί με τον αγώνα, γιατί υπάρχουν ερωτήσεις που δεν ξέρετε τον ρυθμό που έχει ο καταρτητής από την κάθε ομάδα. Θα πρέπει να είστε σε πώς την είδατε την εκδήλωση? Είχε κόσμο χθες? Λόγω της έναρξης του ποδηλατικού αγώνα. Έγινε διαφήμιση των προϊόντων εδώ της περιοχής μας. Όπως είναι άσχο, βρίσκεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και περιμένουμε άλλο κόσμο σήμερα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Είμαστε έτοιμοι 30 λεπτά. 15. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέλιο Μπουντάρη, εδώ υπεύθυνο του όλου εμφανισιακού και όμορφου συγκροτήματος εδώ του Τίμα Κυριάννη. Πέστε μας λίγα λόγια, κύριε Στέλιο, για την εκδήλωση. Κοιτάξτε, ο αντικειμενικός στόχος είναι ένας. Είναι η ανάδειξη της Νάουσας ως προορισμό. Αυτό πρέπει να το κάνουμε με διάφορους τρόπους. Ειδικά βαζόμενοι σε ένα τρίπτυχο που λέγεται Ίνος, Γεύσης και Ήπεθρος. Έτσι σήμερα έχουμε, μας τιμάνε 5 εστιατόρια από την Άουσα που έχουν προκυλήρουν. Ναι, είδαμε και εμείς, ήταν πολύ ωραία και η παρουσίασή τους. Έχουμε τοπικούς παραγωγούς με τα προϊόντα τους. Έχουμε όλους τους παραγωγούς της Άουσας, φυσικά τα Κρυσά Κυριάννη και βέβαια σαν να το πω highlight, ας πούμε, της εκδήλωσης των αγώνων ποδηλάτων. Μάλιστα, είστε ικανοποιημένος από την προσέλευση του κόσμου? Νομίζω ότι σε λίγο θα χωράμε. Θέλετε να καθιερώσετε δηλαδή αυτή την εκδήλωση, να γίνει θεσμός δηλαδή στο Δήμα Κυριάννη?